την υποχρέωση που έχουν απέναντι στους σε του τους πρώτα και στη συνέχεια απέναντι στην ιστορία της ομάδας και στον κόσμο της που ήταν και είναι πάντα παρόν. Να αγωνιστούν όπως αρμόζει έχουν οι παίκτες του Πας Γιάννενα στα αμέσως επόμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Μια τραγική αγωνιστική εικόνα της ομάδας του Θανάση Στάικου που συμπλήρωσε ήδη 11 αγώνες χωρίς νίκη θα πρέπει να μπει το συντομότερο στο παρελθόν και να ξεκινήσει μια νέα πορεία ανάκαμψης. Τα περιθώρια είναι ήδη πολύ στενά χρόνο μπορεί να υπάρχει και αγωνιστικέ, με τι εμφανίσει όμω να παραμένουν σε μέτρια επίπεδα, οι ελπίδε αναστροφή τη κατάσταση εξανεμίζονται. Η αναμέτρηση στο περιστέρι την Κυριακή απέναντι στον μέτριο ατρόμητο που μαζί με τον Πανσεραϊκό έχουν τη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματο είναι κομβική σημασία για την πορεία του ΠΑΣ, με δεδομένο ότι ακολουθεί το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου γύρου επίση εκτό έδρα με την Κυφυσιά. Κάθε σκέψη για μία ακόμη ήττα είναι απαγορευτική, ενώ όπω εξελίσσεται το πρωτάθλημα, στον ΠΑΣ δεν αρκεί ούτε η ισοπαλία. Γι' αυτό και η ομάδα θα πρέπει να παίξει για την νίκη και μόνο για αυτήν. Ο Θανάση Τάικο είδε τον Τζίνο σήμερα να βγάζει το πρώτο μέρο τη προπόνηση και θα περιμένει και την προπόνηση τη Παρασκευή, αν και δεν φαίνεται πιθανό ο Ουρουγουάνο να ξεκινήσει το παιχνίδι στο περιστέρι. Απών λόγω αδιαθεσία ήταν ο Κόντε, ενώ ο Μπακαδί αποχώρησε με ενοχλήσει λίγο πριν το τέλο τη προπόνηση. Στην αναμέτρηση τη Κυριακή επιστρέφουν σόρια και λιάσου που εξέτησαν τι ποινέ του. Για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα, η Πάη Γιάννενα ζήτησε και πήρε εισιτήρια για εκτό έδρα στην αναμέτρηση τη ομάδα. Και έτσι, την Κυριακή στην Αθήνα, ο κόσμο του ΠΑΣ από τα Γιάννενα, την Αθήνα και αλλού θα έχει τη δυνατότητα να βρεθεί στι κερκίδε του γηπέδου στο περιστέρι υποστηρίζοντα τον ΠΑΣ. Υπολογίζεται ότι από τα Γιάννενα θα αναχωρήσουν τουλάχιστον δύο λεωφορεία με οργανωμένου ενώ αρκετοί ακόμη φίλοι της ομάδας θα μετακινηθούν με ταχύ.